Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους. Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Είναι η μέρα αγάπης και είναι πάρα πολύ καλό να γιορτάζουμε την αγάπη. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ρομαντική ψυχή και μ' αρέσει αυτή η γιορτούλα. Έχει διχάσει κόσμο όμως, το ξέρω, γιατί υπάρχουν και αυτοί του anti-Valentine και εμείς οι ρομαντικές ψυχές. Από τη στιγμή όμως που αγαπάς έναν άνθρωπο, γιατί να μην γιορτάζεις μέσα σου. Η αγάπη δεν είναι κακό, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια. Όπως βλέπεις, σήμερα θα ασχοληθούμε με αγάπη στην φροντίδα του προσώπου μας. Και εγώ σήμερα επέλεξα να σου δείξω πώς αγαπάω και φροντίζω παράλληλα το δέρμα μου, μία πρωινή καθημερινή ρουτίνα. Μόλις ξυπνάω, τα κάνω όλα αυτά, όσο και να σου φαίνεται περίεργο, με τα παιδιά. Όμως από τη στιγμή που το έχω βάλει στόχο και μου αρέσει να περιποιούμε το δέρμα μου, φαίνεται κιόλας, γιατί μου στέλνετε και μήνυμα και μου λέτε: βρε κοφαλίτσα, τι κολπάκια είναι αυτά που κάνεις, για πες μας, γιατί καλό το μακιγιάζ. Αλλά όπως σας είπα και σε άλλα βίντεο, όταν έχεις πάρα πολύ ωραίο και καθαρόν καβά, ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος πρώτα απ' όλα και τι μπορείς να κάνεις, τι να το κάνω το καλλιντικό από τη στιγμή που θα έχω μια ωραία καθαρή βάση. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα ότι εγώ έχω μεικτό δέρμα, άρα το τάφ μου είναι λιπαρό και όλα τα άλλα σημεία είναι ξηρά. Όχι σε φάση όμως που είναι τελείως αφυδατωμένο, έχει καλή υγρασία, γιατί με μια πρόσφατη συνεδρία που είχα κάνει με το Skin Analyzer από Femme Fatale μου είπε πάρα πολύ καλό λόγια και εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Οπότε το μηχάνημα με έδειξε και 2 χρόνια μικρότερη. Θα μου πεις, άσε μας ρε Μαρία τώρα 2 χρόνια. Τι 2 χρόνια, 2 χρόνια είναι super duper. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό τον καιρό όταν σηκώνομαι πρωί-πρωί, να πω ότι πάντα κοιτάω από βραδύ τουλάχιστον να μην έχω κανένα προϊόν μακιγιάζ. Έχω καθαρίσει ήδη την επιδερμίδα μου. Δεν χρησιμοποιώ κάποιο μισελέρ νερό, δηλαδή δεν το χρειάζομαι πιστεύω. Οπότε αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ από Garnier. Έχω ευχαριστηθεί, σας το έχω ξαναπεί. Είναι το καθαριστικό προσώπου με το λεμονόχαρτο. Μου αφήνει μια απίστευτη δροσιά. Φρέσκο το δέρμα, καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Δεν μου ξηραίνει καθόλου το δέρμα, ίσα ίσα που μου το ενυδατώνει, γιατί είχα μια αμφιβολία, επειδή είναι τζέλ καθαρισμού και σας έχω πει ότι μου αρέσουν τα τζέλ καθαρισμού, τα οποία είναι κρεμώδης. Αυτό έχει κάνει τη διαφορά, μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Οπότε καθαρίζω με πλούσιο αφρό, γιατί κάνει και αφρό πλούσιο. Και δεν βάζω και πολύ μεγάλη ποσότητα, άρα συμφέρει και οικονομικά. Λοιπόν, και καθαρίζω πάρα πολύ καλά το πρόσωπό μου. Μετά το σκουπίζω με δικιά μου προσωπική πετσέτα. Δεν θέλω να αγγίζουν την πετσέτα προσώπου κανένας. Την διπλώνω και τη βάζω εκεί που πρέπει να υπάρχει για να την χρησιμοποιήσω ξανά. Και θα συνεχίσω με τόνωση του δέρματος με λοσιόν, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο πάρα πολύ το αμελούνε. Όμως καλό θα είναι να μην αμελείτε τη λοσιόν, γιατί κατευθείαν επαναφέρει το pH σας από όλα και ουσιαστικά προετοιμάζει την επιδερμίδα να δεχτεί όλα αυτά τα προϊόντα. Εγώ το τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ L'Oreal, είναι μια λοσιόν η οποία μοσχοβολάει, δηλαδή δεν υπάρχει, είναι το δεύτερο μπουκάλι, είναι με γαρίφαλο, με τριαντάφυλλο, ωραία μου μπέρδεψα τα λουλούδια, λοιπόν, με λωτό και τριαντάφυλλο, είναι για κανονική έως μεικτή επιδερμίδα. Δεν με ρεθίζει καθόλου, μυρίζει, μοσχοβολάει, δηλαδή δεν υπάρχει. Οπότε είναι η σειρά της λοσιόν και αφού είμαι κομπλέ από όλα αυτά, τώρα αρχίζουν τα τούμπανα. Πρώτο τούμπανο είναι το booster, μ' αρέσει το booster πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα είναι ένα προϊόν το οποίο το βάζεις πριν το σέρουμ, γιατί σου ενισχύει τη λειτουργία του επιδερμικού φραγμού, ο οποίος διαταράσσεται από ρήπανση και άγχος. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα φίλτρο που το βάζεις μετά τη λοσιόν και μετά σου μπουστάρει ουσιαστικά τα επόμενα προϊόντα. Αυτό τον καιρό, δηλαδή πιο καιρό, τώρα είναι 2 χρόνια που το έχω, είναι από Vichy, είναι το Mineral 89. Παιδιά, δεν το συζητάω, είναι πάρα πολύ ρευστό, απίστευτα δροσερό. Οπότε εμένα αυτό το πράγμα που μου κάνει είναι ότι από τη στιγμή που το βάζω, κατευθείαν μετά όλα τα προϊόντα τα απορροφάει, μου απογειώνει το αποτέλεσμα το μετέπειτα. Άρα τι να λέμε, δεν υπάρχει,
Είναι δροσερό, είναι διάφανο, είναι πιο λεπτόρευστο σε σχέση με το σέρουμ. Η αλήθεια είναι ότι μετά έρχεται το σέρουμ. Και αφού έχω τελειώσει με το booster, έχει η σειρά του σέρουμ. Η διαφορά τώρα ανάμεσα booster και σέρουμ είναι ότι το σέρουμ σου καλύπτει συγκεκριμένα σημεία πάνω στο πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, λεπτές γραμμές. Λοιπόν, το σέρουμ ουσιαστικά σου σταθεροποιεί την ισχύ του επιδερμικού φραγμού. Έχει πάει στο βήμα της ενυδάτωσης. Είναι πιο παχιά η σύστασή του από το booster. Βάζω πριν την ενυδατική, είναι πιο δραστικό από μία ενυδατική και το σέρουμ μπορείτε να το ξεκινήσετε από τα 20, έχει πολλά δραστικά στοιχεία μέσα του, αποτελείται δηλαδή από ενεργά συστατικά τα οποία αν έχει και αντιοξειδητικό μπορεί να σε σώσει από ελεύθερες ρίζες, ρητίδες και πρόωρη γύρανση. Εγώ η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία καιρό χρησιμοποιώ το σέρουμ από όλα βέρα, με έχει καλύψει απίστευτα, μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά, είναι πάρα πολύ είναι αυτή που πρέπει να έχει ένα σέρουμ, δεν είναι καθόλου κολλώδης, απορροφάται κατευθείαν από την επιδερμίδα μου και ουσιαστικά δεν θέλω κάτι άλλο. Το επόμενο βήμα είναι η κρέμα ματιών, γιατί καλά περιποιούμαστε το δέρμα μας, αλλά πρέπει και το μάτι να το κάνουμε πάρα πολύ λαμπερό. Λοιπόν, εγώ το τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ την κρέμα ματιών από Laverne Rose, είναι μια αρωματική κρέμα θα έλεγα, τη χρησιμοποιώ και το πρωί και το βράδυ, αλλά επειδή τώρα μιλάμε για το πρωί εννοείται ότι τη βάζω. Είναι λίγο πιο παχιά από άλλες κρέμες που έχω δοκιμάσει, όμως δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν, και αφού έχω βάλει την κρέμα ματιών μου, προχωράω στην ενυδατική, αλλά αν θέλω να βαφτώ, δεν θα βάλω ενυδατική. Θα χρησιμοποιήσω μια CC κρέμα ή μια BB κρέμα. Και εδώ κάπου θα σου πω ένα τυπάκι να φτιάξεις τη δικιά σου BB κρέμα. Θα πάρεις λοιπόν ένα βαζάκι και θα βάλεις το make-up σου και θα βάλεις μια ενυδατική, την ενυδατική σου. Θα το ανακατέψεις και έτοιμη BB κρέμα! Η CC κρέμα τώρα αντικαθιστάει την ενυδατική, γιατί η CC κρέμα, οι CC κρέμες έχουν λιπτικότητα, αν όχι 100%, γιατί μπορείς να τις βάλεις και ως βάση για το μακιγιάζ, όμως ουσιαστικά έχουν μέσα ενυδατική και σου προσφέρει μια τέλεια λάμψη για τις πρωινές ώρες που δεν θέλεις εσύ να βάλεις κάποιο make-up. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι η διάδοχος της BB κρέμας. Τώρα, να μην βαφτώ και να μην βάλω BB κρέμα ή CC κρέμα, θα βάλω την ενυδατική μου που αυτό το καιρό έχω τις Garnier, η οποία είναι η λεβάντα, ο λεβάντα, η χαρά της λεβάντας αυτή την κρέμα, είναι πάρα πολύ θρεπτική, θέλω να υπάρχει μια απίστευτη θρέψη για την αρχή της ημέρας μου και τώρα εντάξει έχουμε ένα θεματάκι με τη μυρωδιά, αλλά το έχουμε ξαναπεί, μ' αρέσει να βάζω πολύ ωραία προϊόντα και μ' αρέσει να βάζω θρεπτικά προϊόντα, αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιώ, αυτή τη σειρά χρησιμοποιώ, έχω δει αποτελέσματα, δεν το αμελώ, μπορεί να σου φαίνεται πάρα πολύ κουραστικό, όμως σε μένα, ειλικρινά σου μιλάω, το έχω βάλει στόχο. Η περιποίηση του δέρματος για μένα είναι top. Δεν πάει να κάνεις ένα τέλειο μακιγιάζ, δεν πάει να πάρεις ένα καλυπτικό foundation. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το skincare γενικά. Οπότε είπα και εγώ να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτό ήταν, κορίτσια μου, το σημερινό βίντεο. Αν σου άρεσε, κάντε ένα like. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθείς στα social media. Θέλω να μου γράψεις από κάτω δύο πράγματα. Αν θέλεις να δεις τη νυχτερινή ρουτίνα μου με το ντε μακιγιάζ, το ξεβαφτείτε μαζί μου ένα πράγμα, και δεύτερον αν θέλεις να δεις το μποτέ την Κυριακή. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!